Κυρίες και κύριοι, καλώς ήρθατε σε ένα ακόμα Kitchen Lab. Σήμερα θα φτιάξουμε gluten free ζυμαρικά και όχι οτιδήποτε ζυμαρικά. Θα φτιάξουμε mac and cheese, η αγαπημένη συνταγή όλων με πολλά τυριά, με πολύ ωραία γεύση. Μπορεί να γίνει gluten free και θα σας δείξω τον τρόπο. Δεν θα χάσουμε καθόλου σε γεύση, ίσα-ίσα η συνταγή μας είναι πάρα πολύ γευστική και ποιοτική, αλλά θα κερδίσουμε σε γλουτένι. Και πάμε να ξεκινήσουμε. Πρώτα απ' όλα να σας πω ότι όλη η συνταγή θα πάρει ακριβώς 20 λεπτά για να σερβίρουμε το φαγητό μας. Γιατί θέλουμε 10 λεπτά ψήσιμο στο φούρνο και άλλα 10 λεπτά για να ετοιμάσουμε τα ζυμαρικά μας, σύνολο 20. Άρα έχουμε κερδίσει πολύ σε χρόνο. Δεύτερον που θα πετύχουμε αυτή τη συνταγή είναι ότι θα είναι πάρα πολύ γευστική. Και τρίτον πολύ σημαντικό, και το πιο σημαντικό, δεν θα έχει γλουτένι. Γιατί γενικά υπάρχει πολλοί κόσμος που έχει δυσανεξία στη γλουτένι, άλλο δυσανεξία, άλλο κοιλιοκάκι. Η δυσανεξία δεν είναι εμφανής, δηλαδή κάποιες φορές ακόμα και τα συμπτώματα είναι τόσο μικρά που ο κόσμος δεν το καταλαβαίνει και γενικά όλη η τάση είναι να μπορούμε να μαγειρεύουμε gluten free και να έχουμε επιλογές. Άρα, το πρώτο πράγμα που πρέπει να κάνουμε είναι να βράσουμε τα ζυμαρικά μας. Να σας πω ότι σε αυτή τη συνταγή χρησιμοποιώ πένες gluten free μέλισσα. Έχουν την ίδια αγαπημένη γεύση χωρίς να περιέχουν καθόλου γλουτένι. Τώρα, έχω νεράκι εδώ πέρα που βράζει. Κόβω τη συσκευασία. Θα προσθέσω λίγο αλατάκι στο νερό. Για να γίνουν νόστιμα τα ζυμαρικά μου. Γιατί άμα δεν βάλουμε αλατάκι τώρα, δεν θα τραβήξει μέσα το ζυμαρικό αλάτι και είναι κάτι που θέλουμε. Και αδειάζουμε τη συσκευασία. Τέλεια! Το δύσκολο κομμάτι μόλις πέρασε. Πολύ δύσκολο να ανοίξει η συσκευασία και να ρίξει τα ζυμαρικά. Τώρα πάμε να ετοιμάσουμε τη σάλτσα για το mac and cheese. Ουσιαστικά πάμε να φτιάξουμε αυτή την μπεσαμέλ με μπόλικο τυρί που είναι πάρα πολύ εύκολη. Το μόνο που χρειαζόμαστε είναι ένα άλλο κατσαρολάκι. Βέβαια να σας πω ότι μπορούμε να το κάνουμε και στο ίδιο κατσαρολάκι που βράσαμε τα ζυμαρικά, αλλά επειδή σας υποσχέθηκα ότι θα το φτιάξουμε σε 20 λεπτά, δεν μπορούμε να το κάνουμε έτσι γιατί πρέπει να περιμένουμε να βράσουμε τα ζυμαρικά, να τα αδειάσουμε και μετά να κάνουμε στην ίδια κατσαρόλα την μπεσαμέλ. Αλλά εσείς μπορείτε να το κάνετε αν θέλετε να λερώσετε ένα σκεύος. Τώρα, για την μπεσαμέλ, τα πράγματα είναι πολύ απλά, χρειάζομαι ένα σύρμα. Και τι θα κάναμε κανονικά για να φτιάξουμε μπεσαμέλ, Μιχάλη? Το ρου, πώς γίνεται? Με αλεύρι και βούτυρο. Αλεύρι και βούτυρο. Άμα βάλουμε αλεύρι όμως τι έχει? Αναγιά σου. Μ' αρέσει που έρχεσαι στα λόγια μου. Γιατί τα πράγματα είναι πολύ απλά. Το βούτυρο θα το ρίξουμε μέσα. Έτσι, δεν έχουμε αλλάξει κάτι. Αυτό όμως που θα κάνουμε είναι να αντικαταστήσουμε το αλεύρι με αλεύρι χωρίς γλουτένι. Και that's it. Γίνεται η μπεσαμέλ με αλεύρι χωρίς γλουτένι? Γίνεται και γίνεται πεντανόστιμη και δεν θα δείτε και καμία διαφορά. Οπότε με το που λιώσει το βούτυρο, ρίχνουμε το αλευράκι μας χωρίς γλουτένι μέσα. Ανακατεύουμε. Και θα κάνουμε ακριβώς ό,τι θα κάναμε κανονικά για μία μπεσαμέλ. Σιγά σιγά το γαλατάκι σε δόσεις. Με το που απορροφηθεί μία δόση, προσθέτουμε την επόμενη. Και πάει λέγοντας μέχρι που να απορροφηθεί τελείως το γάλα μας. Και την τελευταία δόση από το γαλατάκι μας ρίχνουμε μέσα. Τέλεια. Και ήρθε η ώρα να τελειώσουμε την μπεσαμέλ μας. Πολύ εύκολα. Με απλές κινήσεις θα την κάνω πάρα πολύ ιδιαίτερη. Λοιπόν, πολλά απ' όλα θέλουμε να ρίξουμε μυρωδικά. Δεν θα ρίξω μοσχοκάριδο σήμερα μέσα. Κανονικά στην μπεσαμέλ βάζουμε πάντα μοσχοκάριδο. Θα ρίξω ένα μυρωδικό που πραγματικά αγαπώ και πια μπορείτε να το βρείτε σε όλα τα σούπερ μάρκετ. Είναι το εστραγκόν. Σε περίπτωση που δεν θέλετε να βάλετε εστραγκόν, μπορείτε να βάλετε λίγο θυμαράκι, λίγο δενδρολίμανο, λίγο βασιλικό, λίγο δυόσμο, ό,τι σας αρέσει. Αλλά το εστραγκόν μαζί με την κρέμα, πιστέψτε με, γιατί έχουμε ετοιμάσει μια κρέμα εδώ, είναι κάτι μοναδικό. Με το πέριξε το εστραγκόν κατευθείαν μύρισε όλο ο τόπο. Τώρα, βγάζω από τη φωτιά. Σβήνω το μάτι και θα ρίξω μέσα τι? Μουσταρδίτσα. Λίγο μουστάρδα αγγλική. Μπορείτε να βάλετε και μία απαλή άμα δεν θέλετε να βάλετε αγγλική, γιατί η αγγλική είναι αρκετά έντονη. Και τώρα αυτό που θα κάνω είναι στη ζεστή μπεσαμέλ, όπως είναι, να ρίξω μία δόση από τυρί και να ανακατέψω. Κοιτάξτε, με το που λιώσει το τυρί, θα ρίξω άλλη μία δόση. Θα μοιράσετε σε τρεις υπέροχες δόσεις το τυράκι μας για να μπορέσει να απορροφηθεί και να γίνει μαστιχωτή η σάλτσα μας. Θέλουμε να μαστιχώσει, να γίνει ένα η μπεσαμέλ μαζί με το τυρί και άμα ρίξω το τυρί κατευθείαν δεν θα το πετύχουμε αυτό γιατί το τυρί θα μείνει σε κομμάτια. Ενώ με αυτόν τον τρόπο, κοιτάξτε, άρχισε ήδη να μαστιχώνει, το βλέπετε. Αυτή δεν είναι απλά μπεσαμέλ, είναι μπεσαμέλ με τυρί. Θα ρίξω και την τελευταία δόση του τυριού μέσα και μόλις ρίξουμε και την τελευταία δόση, ανακατεύουμε καλά. Εδώ. Και όπως βλέπετε δεν έχω βάλει καθόλου αλάτι γιατί το τυράκι μου ήταν αρκετά αλμυρό. Σε περίπτωση όμως που το τυρί που θα βάλετε δεν είναι αλμυρό, καλό είναι να βάλετε λίγο αλατάκι. Αυτό που θα ρίξω όμως τώρα, τι είναι? Πιπέρι. Πρέπει να βάλουμε πιπεράκι. Ανακατεύουμε. Εδώ.
Κοιτάξτε το μαστίχωμα. Το βλέπετε? Είναι ακριβώς όπως πρέπει να είναι. Είναι σαν μια υπέροχη cheddar sauce, αλλά πολύ πιο ποιοτική. Θα σας δώσω σημείο, δοκιμάστε για να δείτε αν χρειάζεται αλάτι και πιπέρι. Είναι φανταστική. Λοιπόν, τώρα ήρθε η ώρα να σουρώσουμε τα ζυμαρικά μας. Εδώ. Οπότε σουρώνουμε. Και μόλις σουρώσουμε, κατευθείαν όπως είναι καυτά τα ζυμαρικά, θα ρίχνουμε μέσα στην μπεσαμέλ. Αυτό πάει πίσω. Και θέλω μία ωραία κουτάλα να ανακατέψω τα ζυμαρικά με την μπεσαμέλ. Εδώ, κοιτάξτε εδώ. Είναι φανταστικά. Βλέπετε? Και ήρθε η ώρα να αρχίσουμε να στείνουμε το mac and cheese μας. Να σας πω ότι σε αυτό το σημείο είναι έτοιμο. Μπορείτε να σερβίρετε όσο έχει, αλλά άμα θέλετε να το κάνετε πιο έτσι γκουρμέ, θα σας δείξω πώς μπορείτε να το κάνετε. Κοιτάξτε εδώ, το βλέπετε? Αυτή εδώ η συνταγή, κυρίες και κύριοι, με το mac and cheese είναι gluten free. Μην αφήσετε καθόλου μπεσαμέλ που έχουμε φτιάξει να πάει χαμένη. Παναγία μου. Πάει πίσω και ήρθε η ώρα να ετοιμάσουμε από πάνω μία κρούστα για το φούρνο. Οι κρούστες που συνηθίζεται να ρίχνουμε πάνω σε ένα mac and cheese έχουν σαν πρώτη ύλη το ψωμί. Εμείς δεν θα βάλουμε ψωμί σήμερα. Αντί για ψωμί θα χρησιμοποιήσουμε αμύγδαλα, τυράκια και μία σκελίδα σκόρδο. Πολύ απλά, πάρτε μία σκελίδα σκόρδο, ψιλοκόψτε την. Βάλτε την μέσα στο μίξερ μαζί με τα αμύγδαλα. Και ίσα ίσα θέλω να σπάσετε τα αμύγδαλα, δεν θέλω να τα θυματίσετε τελείως, να τα κάνετε σκόνη. Εδώ. Και μόλις σπάσουν τα αμύγδαλα, ρίξτε και τα τυριά, λίγο παρμεζάνα, λίγο τσέντα και κάντε ένα τελευταίο ανακάτεμα. Η κρούστα μας είναι έτοιμη. Ρίξτε από πάνω. Κοιτάξτε εδώ. Τα αμύγδαλα που έχουμε βάλει δεν είναι ψημένα, είναι με τη φλούδα. Άμα θα βάλουμε ψημένα, επειδή θα ψηθεί το μείγμα μας και στο φούρνο, θα καούνε. Οπότε λίγο προσοχή. Και βουαλά. Ο φούρνος μου καίει στους 200 βαθμούς και θα ψήσω περίπου 10 λεπτάκια μέχρι να πάρει ωραίο χρώμα το mac and cheese από πάνω. Μόλις είναι έτοιμο, τρώμε. Και το mac and cheese μας είναι έτοιμο! Κοιτάξτε πόσο υπέροχο που είναι. Έχει γίνει φανταστικό. Είναι όνειρο μόνο να το βλέπεις. Να σας πω ότι οι πένες gluten free μέλισσα είναι κατάλληλες για όσους έχουν δυσανεξία στη γλουτένη και για όσους έχουν κοιλιοκάκι. Βέβαια, όσοι έχουν κοιλιοκάκι πρέπει να ψάχνουν περισσότερο τα προϊόντα τους και να βρίσκουν πάντα προϊόντα με την ειδική σήμανση. Εντάξει, τέλεια. Πάμε να σερβίρουμε. Και κοιτάξτε εδώ κρούστα. Βλέπετε? Όλαλα. Είναι φανταστικό. Και έχει κάνει αυτή την υπέροχη κρούστα από πάνω. Είναι φανταστικά. Λίγα ακόμα. Αυτό που θέλω να κάνω είναι έτσι λίγο ντεκόρ από πάνω. Λίγο βασιλικό. Και αυτό που θέλω είναι μια σταλιά ελαιόλαδο. Και είμαι έτοιμος να δοκιμάσω. Και ήρθε η ώρα της δοκιμής. Είναι φανταστικό να μπορείς να πάρεις ολοκληρωμένο το φαγητό σε μια μπουκιά. Έχει τη σάλτσα, έχει το τραγανό στοιχείο, έχει τον υδατάνθρακα, έχει την πρωτεΐνη, έχει ό,τι χρειαζόμαστε μόλις σε μια μπουκιά. Είναι φανταστικό. Σε περίπτωση που σας άδειναν να τα δοκιμάσετε και δεν έχετε δυσανεξία στη γλουτένη, τα νιώθετε ότι είναι από το πιο νόστιμα mac and cheese που έχετε δοκιμάσει ποτέ στη ζωή σας. Άρα πρέπει να καταλάβουμε όλοι ότι τα φαγητά που δεν έχουν γλουτένη δεν είναι άγευστα, είναι το ίδιο γευστικά. Απλά δίνουμε διαφορετική σημασία στο μαγείρεμα. Αυτή είναι η μόνη διαφορά. Είναι μια φανταστική συνταγή για όσους έχουν δυσανεξία και για όσους δεν έχουν, για όσους έχουν κοιλιοκάκι και για όσους δεν έχουν. Να την κάνετε, να τη φτιάξετε, να βγάλετε φωτογραφίες και να μας στείλετε σε όλα τα social media, να περάσετε υπέροχα, να κάνετε subscribe στο κανάλι μας, να γράψετε σχόλια. Τι άλλο να κάνετε, να μας αγαπάτε, φιλάκια πολλά και να μαγειρεύετε όλη την ώρα ζυμαρικά. Γεια σας!